Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι καλή η πρωτοβουλία της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής να διοργανώσει τη σημερινή συνάντηση στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Τα ζητήματα παιδείας κατά κύριο λόγο ανάγονται στην εθνική δικαιοδοσία κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όμως υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικής πραγματικότητας, το οποίο αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις από τα επιμέρους κράτη-μέλη και στο βαθμό που υπάρχει συνεννόηση και από τα κεντρικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα τη συνάντηση αυτή τη βλέπω σαν μια καλή ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων, ανταλλαγής εμπειριών. Συχνά γίνεται στο πλαίσιο των συμβουλίων των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν νομίζω ότι σήμερα εδώ θα έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί το επίκεντρο της συζήτησης είναι η ελληνική εκπαίδευση. Με αυτή την έννοια ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των χωρών, τους διπλωματικούς εκπροσώπους των χωρών που είναι σήμερα εδώ, καθώς επίσης και τη Βουλή των Ελλήνων που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Πρώτον, είναι βαριά η σκιά της οικονομικής κρίσης πάνω στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ενδεικτικοί αριθμοί. Έχουμε μεγάλη απώλεια εκπαιδευτικών, συνταξιοδοτήσεις, αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντική έλλειψη διδακτικού προσωπικού και αυξημένη ηλικία των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεύτερον, τα οικονομικά, η κρατική συμμετοχή, η επιδότηση η κρατική έχει πέσει στο 2,8% του ΑΕΠ, δηλαδή πολύ κάτω από το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτο, είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχει η ιδιομορφία του παράλληλου εκπαιδευτικού συστήματος, των φροντιστηρίων, δηλαδή μια ιδιότυπη, ιδιωτική λειτουργία της εκπαίδευσης, που καλύπτει κενά της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και προσδοκίες για πρόοδο των παιδιών, των οικογενειών. Δηλαδή, τα νοικοκυριά δαπανούν πολύ περισσότερα χρήματα από αυτά που φαίνονται στον επίσημο, στον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι προφανές ότι μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα πρέπει να εδράζεται σε πόρους που πρέπει να αυξηθούν, σε αλλαγή νοοτροπίας που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ένας διάλογος και με την κοινωνία ώστε να υπάρξει μια ιεράρχηση προτεραιοτήτων για την αλλαγή της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και σε συνεννόηση ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, μια συνένεση με δεδομένο ότι στη χώρα μας υπάρχει η κακή ιδιομορφία όχι μόνο κάθε κυβέρνηση αλλά και κάθε υπουργός της ίδιας κυβέρνησης να θεωρεί αναγκαίο να κάνει μια νέα σε εισαγωγικά αρχή στην εκπαίδευση. Συνεπώς, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι έργο μακράς πνοής, συνένεσης, έχει ως κύριο άξονα την εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό, γιατί χωρίς την εμπιστοσύνη στον εκπαιδευτικό δεν μπορεί να υπάρξει καμιά αλλαγή στο σχολείο. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι το 14χρονο υποχρεωτικό σχολείο να παρέχει ολόπλευρη μόρφωση καθώς και δεξιότητες ικανές να εντάσσουν το παιδί στην εργασία αλλά, το τονίζω αυτό, και ευρύτερα στην κοινωνία. Γι' αυτό η συζήτηση περί δεξιοτήτων που σήμερα γίνεται και στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό θα πρέπει να έχει τη διάσταση των οριζόντιων κοινωνικών δεξιοτήτων ήδη από τα πρώτα μικρά χρόνια, από την προσχολική ηλικία. Γι' αυτό και στο 14χρονο σχολείο το υποχρεωτικό δίδουμε έμφαση με την εισαγωγή μιας δίχρονης υποχρεωτικής βαθμίδας προσχολικής ηλικίας.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι παρά τα προβλήματα της κρίσης, τα οποία ζει το σχολικό σύστημα, είτε από δικά του ζητήματα, είτε ως αντανάκλαση της γενικότερης οικονομικής κρίσης, στο σχολείο δεν υπάρχει έξαρση κρουσμάτων σχολικής βίας και εκφοβισμού, τουλάχιστον στο βαθμό που συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες της Βορείου Αμερικής. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, έχει να κάνει, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι η ικανότητα των εκπαιδευτικών να παρεμβαίνουν για να επιλύουν με τρόπο προληπτικά τις διάφορες επαπειλούμενες συγκρούσεις μέσα στο σχολείο και η ικανότητα να υπάρχει στο σχολείο να διατηρείται ένα κλίμα στοιχειώδους δημοκρατικής λειτουργίας. Το δεύτερο. Η συζήτηση για την εκπαίδευση και για την νεότητα γίνεται σε μια περίοδο όπου υπάρχει διάψευση προσδοκιών των νέων και στη χώρα μας και σε ολόκληρη την Ευρώπη, συρρήκνωση της δημοκρατίας, επέκταση του φαινομένου της απολυτικοποίησης, στο έδαφος των οποίων φυτρώνουν φαινόμενα φονταμεταλισμών, ξενοφοβίας, ποικίλων εξτρεμισμών. Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα βεβαίως είναι η ανέρεση των αιτίων στα οποία αναφέρθηκα νωρίτερα και είναι επίσης και η επιμονή για τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο σχολείο, για τη διαπαιδαγώγησή τους στις αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, της ισότητας και της δημοκρατίας. Και αυτή είναι η μεγάλη συνεισφορά του σχολείου σήμερα στον αγώνα για τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και γενικότερα για την ανανέωση της εμπιστοσύνης των νέων γενιών στη δημοκρατία. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο παράγοντες που ενισχύουν αυτήν τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των νέων. Η πρώτη είναι η προώθηση θεσμών δημοκρατικής οργάνωσης του σχολείου. Ήδη από πέρσι έχουμε δώσει δυνατότητες και εξουσίες στο Σύλλογο των Καθηγητών να αποφασίζει κυριαρχικά για ζητήματα που αφορούν όχι μόνο την παιδαγωγική αλλά και τη διοίκηση του σχολείου. Εκλέγουν οι ίδιοι οι καθηγητές τον διευθυντή του σχολείου με βάση κριτήρια αξιοκρατικά και συνεργασίας. Η πρόθεση του δημοκρατικού σχολείου έχει να κάνει με την οργάνωση την δημοκρατική των μαθητών και των μαθητριών, καθώς επίσης και το άνοιγμα του σχολείου στους γονείς και γενικότερα στην κοινωνία. Το δεύτερο που αφορά τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση είναι η προώθηση γνωστικών αντικειμένων οριζόντια στο σύνολο της εκπαίδευσης, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα αφορμές συζήτηση προβληματισμού διαπαιδαγώγησης των νέων στο δύσκολο εγχείρημα της δημοκρατίας. Στην Ελλάδα έχουμε την ιδιομορφία, την καλή ιδιομορφία, κάθε χρόνο στις 17 Νοεμβρίου, με αφορμή την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, να διοργανώνονται σε όλα τα σχολιά, σε περίπου 8.500 σχολικές μονάδες της χώρας, συζητήσεις και γιορτές, πολιτιστικές και κοινωνικές και κοινωνικού προβληματισμού εκδηλώσεις γύρω το θέμα της δημοκρατίας. Είναι η γιορτή της νεολαίας και της δημοκρατίας στη χώρα μας. Με προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε κάθε φορά, που είναι λογικό να υπάρχουν στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης που το δημοκρατικό πλαίσιο είναι λογικό να δημιουργεί. Αναφέρθηκα νωρίτερα στην ανάγκη της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης που είναι στόχος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Θα ήθελα να σας πω ότι δική μας συνείδηση είναι ότι η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν ξεκινάει από το μηδέν. Ξεκινάει
αξιοποιώντας προηγούμενες εμπειρίες, αλλά μέσα σε μια παιδαγωγική αντίληψη που δεν δίνει έμφαση και πολύ περισσότερο δεν θεωρεί ότι η οργανώτρια ιδέα της αλλαγής στο σχολείο είναι ο ανταγωνισμός. Αντιθέτως, δίνει έμφαση στη συνεργασία και στη συλλογικότητα. Επίσης, δίνει έμφαση στην ανάγκη, αυτό που ονομάζουμε ενίσχυσης του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της εκπαίδευσης και σε μια αρμονική συνάρτηση με το θέμα της ανάπτυξης των δεξιοτήτων. Δεν θέλουμε το σχολείο να υποβαθμιστεί σε ένα σχολείο κατάρτισης. Αντιθέτως, έχει σημασία η ολόκληρη μόρφωση σε συνδυασμό με το θέμα των δεξιοτήτων. Θέλω να σας πω ότι η ελληνική εκπαίδευση, ακόμα και στις συνθήκες της κρίσης σήμερα, παρά τα προβλήματά της, τα οποία σε μεγάλο βαθμό είναι αντίστοιχα προς τα προβλήματα άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Παρά τα προβλήματά της, η εκπαίδευσή μας παράγει από φύτους οι οποίοι όταν χρειάζεται να πάνε στο εξωτερικό διαπρέπουν. Και παρότι η ελληνική εκπαίδευση ακόμη και τώρα μέσα στην κρίση αντιμετωπίζει με κάπως επιτυχή τρόπο το θέμα της διαρροής της σχολικής, δηλαδή είμαστε περίπου στο 10% από το γυμνάσιο προς το λύκειο, ποσοστό το οποίο είναι κάτω από το μέσον όρο των ευρωπαϊκών χωρών, εκεί που έχουμε χάσει τη μάχη αυτή τη στιγμή είναι στη μάχη της διαρροής των εγκεφάλων, δηλαδή των παιδιών που σπουδάζουν, τελειώνουν τα πανεπιστήμια και φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν εργασία. Και επαναλαμβάνω, τα περισσότερα διαπρέπουν. Και δεν είναι λίγα, είναι 200.000 πτυχιούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων, κορίτσια και αγόρια. Αν θέλαμε να επισημάνουμε προτεραιότητες και προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης, αναφέρθηκα νωρίτερα στο θέμα των οικονομικών και στο θέμα των προσλήψεων που είναι αναγκαίες μόνιμου προσωπικού, ας πάω τώρα στα ζητήματα τα διαρθρωτικά αναβαθμίδα. Το πρώτο θέμα είναι η δημιουργία ενός ανανεωμένου ολοήμερου σχολείου, δημοτικού σχολείου με την προσχολικές διετής σπουδές στο νηπιαγωγείο. Λέω ανανεωμένου γιατί θέλουμε να ανανεώσουμε το περιεχόμενο των μαθημάτων, να ανανεώσουμε τις εκπαιδευτικές μεθόδους και να ανανεώσουμε επίσης και τον τρόπο αξιολόγησης των παιδιών. Ήδη το επόμενο χρονικό διάστημα θα περάσουμε σε αλλαγές ορισμένων βιβλίων, σε πληρωρισμό του προγράμματος του αναλυτικού ως προς ορισμένα μαθήματα και σε περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών. Όχι βαθμολογική κλίμακα, αλλά περιγραφική αξιολόγηση δυνατοτήτων και προβλημάτων που έχει το κάθε παιδί. Δεύτερο θέμα είναι η ειδική αγωγή. Εδώ είμαστε πίσω. Φέτος έχουμε κάνει αγώνα δρόμου για να καλύψουμε τα κενά που χρόνια τώρα υπάρχουν στην ειδική αγωγή. Προσανατολιζόμαστε στην υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής πρακτικής που είναι η συμπεριληπτική διδασκαλία. Δηλαδή, όχι τα παιδιά με προβλήματα γκέτο, αλλά μέσα στην τάξη, με τη στήριξη του δασκάλου ειδικής αγωγής και όπου χρειάζεται με τα ειδικά τμήματα ένταξης. Και βεβαίως, διατήρηση για τις βαριές περιπτώσεις των ειδικών σχολείων της ειδικής αγωγής. Άλλο ζήτημα είναι το θέμα του λυκείου. Οι απόφοιτοι των ελληνικών λυκείων, ως άκης επιλέγουν να πάνε στο εξωτερικό, διαπιστώνουμε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στο επίπεδο των σπουδών. Αυτό έχει να κάνει και με το υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας που υπάρχει στη χώρα μας, αλλά και με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας ορισμένων γνωστικών αντικειμένων, όπως για παράδειγμα
παλαιότερα τα μαθηματικά. Αυτό το λέμε όχι για να σβήσουμε προβλήματα, να κρύψουμε προβλήματα. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα του Λυκείου είναι ότι λειτουργεί ως καλός αγωγός, καλός διάδρομος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι όμως ως ένα σχολείο που δίδει τη δυνατότητα στο παιδί να αποκτήσει μια σφαιρική μόρφωση, να αποκτήσει αυτό που λέμε μια ανθρωπιστική παιδεία, χρήσιμη σε κάθε περίπτωση, όποιο επάγγελμα και αν αποφασίσει να ακολουθήσει τη ζωή του. Εδώ θα ρίξουμε ιδιαίτερο βάρος. Η σχέση Λυκείου με ΑΕΗ. Η πρόσβαση. Ποια είναι. Ποια πρέπει να είναι. Είναι ένα στοιχείο που μας προβληματίζει και χωρίς βιασύνη θα έχουμε κάποιες καταλήξεις στο επόμενο διάστημα. Υπάρχουν επίσης θέματα τα οποία μας προβληματίζουν που αφορούν τεχνική εκπαίδευση. Είμαστε και εδώ πίσω ως χώρα. Για πολλούς λόγους. Κοινωνικούς, ιδεολογικούς και πολιτικούς. Που αφορούν τις εκάστοτε εξουσίες αλλά και την κοινωνία μας. Πώς προλαμβάνει με τρόπο μερικές φορές μειωτικό την έννοια της τεχνικής εκπαίδευσης. Η κρίση δυστυχώς δημιουργεί ένα υποχρεωτικό πλαίσιο προκειμένου τα παιδιά να αναζητούν από νωρίς τη δυνατότητα εργασίας μέσα από εξειδικεύσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Πιστεύουμε ότι πρέπει η τεχνική εκπαίδευση να διατηρήσει το χαρακτήρα του ισότιμου σχολικού δικτύου προς τη γενική εκπαίδευση, αλλά να προνοήσει για διαδικασίες μαθητείας και ήδη βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τέτοιες διαδικασίες μαθητείας. Δεν κρυβόμαστε, η μαθητεία θέλει βεβαίως μια παρόθηση εκ μέρους του εκπαιδευτικού συστήματος και προσανατολισμό. Χρειάζεται όμως και την ύπαρξη βιομηχανικών ή άλλων οικονομικών μονάδων. Και η σημερινή πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν προσφέρεται για άμεσες σε εισαγωγικά επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Το τομέα της μαθητείας στις διάφορες βιομηχανικές και γενικότερα οικονομικές μονάδες. Ο τουρισμός είναι μια κατεύθυνση, αλλά μιλώ γενικότερα. Αναφέρθηκα νωρίτερα σε ένα υψηλό επίπεδο γλωσσομάθειας που υπάρχει στη χώρα μας. Γι' αυτό το Υπουργείο Παιδείας από φέτος θα καθιερώσει το πιστοποιητικό, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και με ψηφιακό τρόπο, προκειμένου με έναν τρόπο σαφή να διαπιστώνεται το επίπεδο της γλωσσομάθειας των παιδιών. Έχουμε επί του παρόντος προγραμματίσει ένα πρόγραμμα για τις 4 πιο διαδεδομένες γλώσσες, για τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά. Έχουμε στο πρόγραμμα τα ιταλικά και τα τουρκικά. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Τα τουρκικά, επειδή είναι μια γλώσσα που ανοίγει προς τον κόσμο της Ανατολής, τα αραβικά, αλλά και είναι και μια μεγάλη, η μεγαλύτερη γειτονική χώρα της Ελλάδος. Άρα χρειαζόμαστε, όπου υπάρχει έφεση και μέθοδος και πρωτοβουλία Ελλήνων να μάθουν τουρκικά, να πιστοποιείται κρατικά αυτό το πράγμα. Για όλα τα στοιχεία που ανέφερα νωρίτερα, κάνουμε διάλογο με τον ΟΣΑ. Ο διάλογος με τον ΟΣΑ ξεκινά από τη βάση ότι το σημερινό σχολείο, η σημερινή εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της, έχει υποστεί μεγάλα πλήγματα από την οικονομική κρίση και συνεπώς πρέπει να ξανασκεφτούμε τις προτεραιότητες και να συντάξουμε μια νέα έκθεση για την εκπαίδευση, όχι μια απλή συνέχεια της έκθεσης του 2011 που αφορούσε την κατάσταση πριν την κρίση στον χώρο της εκπαίδευσης. Προχωρεί αυτός ο διάλογος. Έχουμε επιλέξει σε πρώτη φάση 6 ζητήματα προκειμένου να γίνει συζήτηση και ή δυνατόν στο τέλος να καταλήξουμε και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Το πρώτο θέμα αφορά τον ενιαίο χώρο έρευνας και άνοδο της εκπαίδευσης. Το δεύτερο θέμα αφορά το ελεήμερο σχολείο.
Το τρίτο θέμα αφορά τα οικονομικά της εκπαίδευσης. Το τέταρτο θέμα αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στελεχών. Ένα άλλο θέμα αφορά την αυτοδυναμία της σχολικής μονάδας, δηλαδή την απομάκρυνση από ένα σκληρό συγκεντρωτισμό που σήμερα σφραγίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς επίσης και δυνατότητες μέσα από κριτήρια που θα θεσπιστούν αλλά και όργανα που θα δημιουργηθούν παρακολούθησης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Αυτά τα θέματα έχουμε προτάξει σε συμφωνία με τον ΟΣΑ. Θα ήταν νομίζω παράληψη να μην αναφερθώ σε ένα θέμα της συγκυρίας, το οποίο αναλόγως βέβαια και της εξέλιξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επηρεάσει συνολικά την κοινωνία αλλά και ειδικότερα το σχολείο. Είναι η διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος από τη σχολική κοινότητα. Στο παρελθόν, σε άλλα όμως συμφραζόμενα ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά, υπάρχει μια θετική εμπειρία επιτυχούς διαχείρισης της ένταξης χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων προσφυγόπουλων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, πολλά από τα οποία διακρίθηκαν με την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια και αρκετά από τα οποία η αλήθεια είναι με κάποιες αντιδράσεις ξενοφοβικές στην αρχή, αλλά στο τέλος αυτό απευλήθη, εννοώ οι αντιδράσεις ξενοφοβικές, πολλά από τα οποία, λέω παιδιά, αρίστευσαν και κράτησαν την ελληνική σημαία στις διάφορες εθνικές εορτές. Θέλουμε λοιπόν και τώρα το νέο προσφυγικό κύμα, το οποίο σφραγίζεται, αν δείτε τις τηλεοράσεις, από πάρα πολλά παιδιά μικρής ηλικίας, πολλά από τα οποία είναι ασυνόδευτα. Θέλουμε αυτό το ζήτημα να το σχεδιάσουμε, ήδη αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες προκειμένου όσα παιδιά μείνουν προσωρινά να υπάρχει δυνατότητα στοιχειώδους κοινωνικής εκπαίδευσής τους, και όσα παιδιά μείνουν μονιμότερα να μπορούν να ενταχθούν με τρόπο ισότιμο στην ελληνική πραγματικότητα. Όλα αυτά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία επιτάσσει την αναλογική κατανομή των προσφύγων αναλόγως της οικονομικής βιωσιμότητας των χωρών και της πληθυσμιακής τους και του πληθυσμιακού τους μεγέθους. Αυτά είχα να πω έτσι σαν πρώτη ενημέρωση, και αν υπάρχει κάποια ερώτηση είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.